Τα άλλα παιχνίδια δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από την Α κατηγορία και φτάνει στο 0-0. Αφήνει ωραία, γίνεται ένα σουτ μεγάλη, καλή κομπίνα. Άνοιξε στον Γκαράιο. 1-2 γρήγορα εκεί με τον Παχαραλάμπου. Λεσάει τώρα. Αναλλάξαν την μπαλασέτρα μέσα στην περιοχή. Γίνεται η κεφαλιά, εκεί κόβουν. Γίνεται και το σουτ πολύ απελπισμένο. Η μπάλα είναι. Η ομάδα τώρα τη Πανελιάρτου ανεβαίνει γρήγορο. Ο Τσόλης εκεί πέφτει για ένα τάκλιν. Γίνεται και η σέντρα, ο κύριο Καραμπέτσος μπάλα, έχουμε γκολ, αυτογκολ ο Καραμπέτσος. Αντίκειρα Παναλίαρτος 0-1, αυτογκολ ο Καραμπέτσος. Η ομάδα του Παναλίαρτου με ωραίο συνδυασμό, ο Καραμπέτσος εκεί βρήκε λίγο την μπάλα και έγραψε το 0-1. Καραμπέτσος ήταν αυτός που αυτογκολ πήγε να διώξει, πλασάρης όμως εκεί κατά λάθος. Εκτελεί μες στην περιοχή, εκεί η μπάλα σκάει πάνω στο τερματοφύλακα και μπλοκάρει ο Τριανταφύλου. Ιωάννου κάνει μια σέντρα πάνω σε σώματα, δεν μπορούν η ομάδα της Αντίκειρας να κάνει τις πολλές φάσεις όπως σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή, εκεί ο Λιμπέρης κόβει, να το σούτι και ένα ένα. Ένα-ένα ισοφαρίζει η ομάδα της Αντίκειρας, είπαμε δεν είχε κάνει την πολύ μεγάλη φάση. Ήρθε μέσα στη, έξω τη μεγάλη περιοχή πλάγια, σουτάρει ο παίκτης ο Μαλισόβας και έγραψε το Αντίκειρα Παναλίαρτος 1-1. Μαυρομάτι στο 0-0 και νίκη Λαφιστίου είναι στο 0-0 με τον Ελικό Ναδρό να εκτελέσει το κόρνερ εκεί, γκολ 2-1. Δεν έκανε καλή έξοδο Τριανταφύλου και σε 2 λεπτά η ομάδα της Αντίκειρας γυρνάει το σκορ. Γυρνάει το σκορ σε 2-1. Ισοφάρισε και τώρα πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και ισοφάρισε σε 2-1. Μάχονται εκεί, κερδίζει Μαλισόβας, κέρδισε την μπάλα. Ανοίγει δίπλα Μαλισόβας, κάνει και το σουτ. Τραματοφύλακας εκεί, ο Τριανταφύλου μπλοκάρει. Στο παιχνίδι τώρα. Ορμός. Έξω τη μεγάλη περιοχή, για να δούμε Ιωάννου μπαίνει μέσα στην περιοχή, για να Μαλισόβας, Μαλισόβας κάνει και το σουτ, μεγάλη απέκρουση ο Τριανταφύλου. Τώρα. Εκεί τώρα για να δούμε, Γκαράι είναι γρήγορος, δεν μπορεί όμως, βγαίνει και ο Τριανταφύλου και μπλοκάρει ο Ρος. Έχει διορθώσει το λάθος στο Τριανταφύλου, κάνει μια παλιά μπροστά. Εκεί δεν διώγουν όμως καλά σε πλάγιο εκεί, κερδίζει ο παίκτης εκεί του Τριανταφύλου τώρα, κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Φεύγει απέναντι, για να δούμε ευκαιρία εκεί, μεγάλη ευκαιρία. Πλάγια η μπάλα. Και διώξουν τώρα οι παίκτες της Αντίκειρας. Να φύγει μπάλα όπως. Έχουμε τον προπονητή της Αντίκειρας, coach. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Είδαμε ότι 2-1 δυσκολευτήκατε λίγο και χάσατε ευκαιρίες. Ναι, εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τις ευκαιρίες να προηγηθούμε και μπήκαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι, νομίζω. Και από μια φάση της Αλιάρτου δεχτήκαμε το αυτογκολ. Αργήσαμε να αντιδράσουμε. Για περίπου 10 λεπτά ο αντίπαλος σίγουρα είχε και τον γκολ που πέτυχε, του είχε δώσει περισσότερη δύναμη και ψυχή στο παιχνίδι. Αλλά από την ώρα που βρήκαμε ξανά τα πατήματά μας, φάνηκε πόσο ποιοτική είναι η ομάδα μας και το γυρίσαμε μέσα σε 3 λεπτά στο χρόνο των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο κοιτάξαμε να το διαχειριστούμε. Κάναμε φάσεις να πετύχουμε και το τρίτο γκολ. Δεν θα πω ότι είχαμε την φάση την οποία. Είναι, ξέρω εγώ, δεν χάνεται που λέμε, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου σε όλο το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει σουτ στην εστία από τον αντίπαλο, ούτε καν out, νομίζω, διορθώστε μάμα κάνω λάθος, και αυτό δείχνει πόσο καλά είναι η ομάδα μου μέσα στο γήπεδο. Συνεχίζουμε κανονικά, όπως έχουμε θέσει το στόχο μας. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Βλέπουμε σερή η ομάδα 6-6. Είδαμε σήμερα ο δεύτερος που ήταν από πίσω ένωση έκανε την γκέλα μέσα στη Θήβα με 3-0. Φύγατε 6 βαθμούς. Λέει κάτι αυτό, έχει η ομάδα σας πιο πολλές πιθανότητες, είναι νωρίς ακόμα? Εντάξει. Μας δίνει σίγουρα μια δύναμη να συνεχίζουμε ακόμα πιο, να μπούμε πιο παθιασμένα μέσα στα παιχνίδια, γιατί πλέον έχουμε μια διαφορά την οποία εξαρτάται, είναι στα χέρια μας πλέον. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το βρήκαμε πάρα πολύ νωρίς αυτό, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για γκέλα μέσα στη Θήβα. Γιατί η Θήβα έχει και τη φανέλα, έχει και τους παίχτες και νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς να τους ξεγράψουμε και τη Θήβα και την Ένωση και οποιαδήποτε ομάδα είναι να ακολουθήσει. Πρωτάθλημα έχει ακόμα 12 αγωνιστικές, όλα τα παιχνίδια βλέπετε είναι ντέρμπι και αυτό φάνηκε για σήμερα. Πόσο δύσκολα
ήρθε αυτή η νίκη σήμερα. Το επόμενο παιχνίδι με τον Ελικό Ναδόβρενα. Θέλει προσοχή το παιχνίδι αυτό? Το είχα πει και την πρώτη αγωνιστική που με ρωτήσατε για την επόμενη με το Μαυρομάτι, όπως και για το Λαφίστη. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τη διαφορά με αυτές τις ομάδες την κάνει η ποιότητα που έχει η ομάδα μου. Εάν δεν παρουσιαστούμε σοβαροί, θα έχουμε προβλήματα. Γιατί και ο Ελικόνας προσπαθεί κάθε αγωνιστική να πάρει κάτι. Νομίζω σήμερα κέρδισε. Πήρε την πρώτη του νίκη. Αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι τυχαίο. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλα τα μάτς. Ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να στραβοπατήσουμε. Είδαμε ότι δύο ομάδες είχαν παράπονα από τη διαιτησία. Πώς το είδατε εσείς? Σε ένα ντέρμπι νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχουν κατέρωθεν διαμαρτυρίες. Οι διαιτητές προσπαθούν και οι επόπτες προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και αυτό οφείλουμε να τους το δώσουμε σαν... Πώς να το πω, να τους δώσουμε και σε αυτούς. Άφησε λίγο το σκληρό παιχνίδι όμως, είδαμε. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι πρέπει να αφήσει και λίγο το ρυθμό. Μπορεί να διαμαρτυρόμαστε, στο τέλος του παιχνιδιού καθόμαστε, σκεφτόμαστε, ηρεμούμε, τα βρίσκουμε, μιλάμε μαζί τους και εμείς οι προπονητές, να ξέρετε ότι στις προπονήσεις, όταν είμαστε σαν διαιτητές, μπορεί να δώσουμε ένα φάουλ και να διαμαρτύρονται και αυτός που το έκανε και αυτός που το δέχτηκε και οι δύο να λένε ότι δεν έγινε κάτι. Είναι πολύ δύσκολα για αυτούς και εντάξει, ίσως και. Από την πίεση και από τις δύο ομάδες. Εμείς έχουμε την πίεση που πρέπει να κερδίσουμε για τον πρωταθλητισμό. Ο Αλιέρτος ήθελε να μπει και αυτός στο παιχνίδι. Λογικό είναι να υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι η διαιτησία δεν διαμορφώνει αποτελέσματα σίγουρα. Τουλάχιστον σε όσα παιχνίδια έχουμε παίξει. Και πρέπει να τους δώσουμε και ένα μπράβο σε αυτούς για την προσπάθειά τους.